Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 3 Δεκεμβρίου, μαζί στις 3 παραλείπουμε την επικαιρότητα σε αυτό το μέρος της εκπομπής και θυμίζω ότι θα επιστρέψουμε 31 χρόνια πίσω για να δούμε και βίντεο και αποσπάσματα και να συζητήσουμε κυρίως για την Σύνοδο Κορυφής των 12 στην Ρόδο. Τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, 12 οι χώρες, 12 λαμπροί ηγέτες. Συν τους υπόλοιπους οι οποίοι συμμετείχαν και συζητούσαν, δηλαδή αναφέρομαι σε Προέδρους Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κτλ. Εδώ στην Ρόδο. Θυμίζω ότι οι προσκεκλημένοι, να τους ξαναδούμε γιατί πέσω τις διαφημίσεις πέρασαν, είναι ο κύριος Κοσμάς Φυρίου, τότε Υπουργός Μεταφορών Επικοινωνιών και ο κύριος Σάββας Καραγιάννης, τότε Δήμαρχος Ρωδίων. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, επιτρέψτε μου, να δούμε την άφιξη, όπως σας είπα, Ανδρέα Παπανδρέου στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Τον υποδέχονται ο τότε νομάρχης Δωδεκανήσου Γιάννης Μαχαιρίδης με τον τότε δήμαρχο της Ρόδου, τον Σάββα Καραγιάννη, παρουσία του κυρίου Σφυρίου, κυρίου Σκανδαλίδη και πολλών άλλων. Αφήνουμε λίγο τον ήχο γιατί ενίοτε έχουμε και πολύ δυναμικό ήχο. Λοιπόν, πάμε λίγο στον ήχο. Συνάντηση κορυφής, καλώς σας βρήκα και ελπίζουμε πραγματικά να κάνουμε μερικά βήματα μπρος για το καλό της χώρας μας και της Ευρώπης. Μονομέρα και χώρας. Πολύ χαιρό. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο αεροδρόμιο στο Παραδείσι. Θα δείτε και τον κόσμο πέρα από το γεγονός ότι είδα και στην πίστα. Θα δείτε πολλές γνώριμες φυσιογνωμίες. Κρέμοντα κυριολεκτικά, έτσι, από το γύρο το οποίο υπάρχει, γύρω-γύρω από το αεροδρόμιο. Είδα τον κύριο Σφυρίου, τότε γενιοφόρος, τον κύριο Μαχαιρίδη με μαύρο μαλλί, τον κύριο Καραγιάννη με μαύρο μαλλί, Πάγκαλος, Σκανδαλίδης, Χιωτάκης τότε βουλευτής και εδώ βλέπετε το μέγα πλήθος, μέγα πάθος κατά την υποδοχή Παπανδρέου. Αφήνω και τον ήχο ενίοτε όταν έχει ήχο να ακούγεται. Είσαι και θα είσαι ο Πρωθυπουργός! Είσαι και θα είσαι ο Πρωθυπουργός! Το σύνθημα είσαι και θα είσαι ο Πρωθυπουργός και βέβαια η πορεία πέρασε από το αεροδρόμιο με τα πολύ μεγάλα πανό τα οποία είχαν ουσιαστικά αναρτηθεί και από την Κρεμαστή και εκεί μεγαπλήθος, μεγαπάθος και από την Ιαλισσό για να καταλήξει στο ξενοδοχείο. Βλέπετε και τις μαντήλες, οι γυναίκες δηλαδή από τα χωριά διότι είναι πραγματικότητα το ΠΑΣΟΚ τότε είχε ουσιαστικά δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη, αν θέλετε, ανάταση και της υπαίθρου με τις πολιτικές. Εδώ είμαστε μέσα στην Κρεμαστή και εδώ περνάμε από το ΑΤΑΒ της Ιαλισσού για να καταλήξουμε στο ξενοδοχείο. Λοιπόν, και επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο στούντιο για να ξεκινήσουμε. Να παρακαλέσω να μου πείτε ποιο ήταν το πλαίσιο εκείνης της εποχής, κύριε Σφυρίου, καταρχήν πώς ουσιαστικά αποφασίστηκε να γίνει η διάσκεψη στην Ρόδο και κυρίως όλη αυτή η προετοιμασία που φαντάζομαι ότι διήρξε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, αφού πρέπει να κάνουμε μία αναδρομή όσο γίνεται πιο συνοπτικά, ναι. Αν θυμάστε η πρώτη Προεδρία και η πρώτη Σύνοδος Κορυφής της Ελληνικής Προεδρίας είχε γίνει στο Ζάπιο Μέγαρο. Ναι. Το 1988 η Ελλάδα, το δεύτερο εξάμηνο, είχε την δεύτερη Προεδρία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περίπου δύο χρόνια νωρίτερα, από το 1986, άρχισε να σχεδιάζεται για το πού θα γίνει η τελική φάση της δεύτερης Προεδρίας απέναντί σας, να σας βολεύει και εσάς. Και η Σύνοδος Κορυφής. Και η αλήθεια είναι ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο σε εκείνη την επιλογή ο αρμόδιος εξάλλου, το είπε και ο Γιώργος Ζαχαριάδης προηγουμένως,
υπουργός εξωτερικών για θέματα ευρωπαϊκής κοινότητας, που ήταν ο Θόδωρος ο Πάγκαλος. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι εκείνη την εποχή, 1,5-2 χρόνια δηλαδή πριν τη Σύνοδο, εγώ επειδή βρισκόμουν ήδη στο Υπουργείο Εσωτερικών, είχαμε κάνει και μία συνεργασία για να καταγράψουμε όλη την κτηριακή υποδομή. Βρεθήκαμε στο Υπουργείο των Εξωτερικών δηλαδή, που διέθετε η Ρόδος, ώστε να μπορεί να τεκμηριωθεί και στο Υπουργικό Συμβούλιο που πήρε την τελική απόφαση η επιλογή της Ρόδου ως χώρος πόλη που θα φιλοξενούσε την Σύνοδο Κορυφής και τα Συμβούλια των Υπουργών. Πράγματι, μετά από την σχετική προπαρασκευή που έγινε, ήρθε το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο, έκανε την πολιτική εισήγηση ο Πάγκαλος ως αρμόδιος υπουργός. Εγώ είχα την ευκαιρία ως υπουργός των Εσωτερικών Αναπληρωτής τότε να περιγράψω τις υποδομές μας που διαθέταμε στη Ρόδο και η τελική απόφαση ήταν του Υπουργικού Συμβουλίου, ομόφωνη, για να διεξαχθεί η Σύνοδος Κορυφής το δεύτερο εξάμηνο του 1988 στη Ρόδο. Ήταν βέβαια, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ένα κορυφαίο πολιτικό γεγονός εκείνης της περίοδου, αλλά ειδικότερα για τα νησιά μας έχει πολύ αξία να σημειώσουμε ότι εκεί, με εισήγηση του προεδρεύοντος της Συνόδου Κορυφής, του Ανδρέα Παπανδρέου, λήφθηκε η πρώτη δέσμευση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να χαραχθούν κάποιες ειδικές νησιωτικές πολιτικές που αφορούν τα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό ταυτίστηκε με την σημερινή ημερομηνία, 31 χρόνια πριν, δηλαδή την 3η του Δεκέμβρη, στην Σύνοδο Κορυφής της Ρόδου. Μάλιστα. Τώρα, πάω στον κύριο Καραγιάννη, βλέποντας και κάποια πλάνα από την υποδοχή των ηγετών, αφού ξεκινήσει ο κύριος Καραγιάννης, να ρωτήσω πότε ενημερώνεστε, κύριε Καραγιάννη, κύριε Δήμαρχε, εκείνη την εποχή, και αρχίζεται μια διαδικασία προπαρασκευής, επιλογής χώρων, προσπάθειας αποκατάστασης των δομών, ενώ βλέπουμε πλάνα από τις αφίξεις των ηγετών. Εδώ λοιπόν να αναφέρω ότι ξεκίνησαν από το απόγευμα να έρχονται τα αεροπλάνα από τις 2 του μήνα. Και αυτός είναι ο τότε Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, ο Καβάκο ντε Σίλβα, με τον Πινέριο, τότε Υπουργό Εξωτερικών, έτσι. Διότι ξεκίνησαν από το απόγευμα και μέχρι το βράδυ είχαμε αφίξεις των ηγετών. Αργότερα ο Σίλβα ήταν και ο μακροβιότερος πρόεδρος της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας. Μακροβιότερος πρόεδρος. Λοιπόν, κύριε Καραγιάννη, πότε ξεκινάει, πότε ενημερώνεστε και πότε αρχίζει μια δουλειά από τον Δήμο της Ρόδου? Νομίζω ότι παράλληλα με όλες αυτές τις ενημερώσεις που γίνονται για τους κοινωνικούς φορείς που έπρεπε να ενημερωθούν, είχα και εγώ τη σχετική ενημέρωση από τους τότε βουλευτές μας, τον Κοσμά, καλή ώρα που τον έχουμε και εδώ δίπλα. Ενημερώνομαι λοιπόν για το μεγάλο εγχείρημα που θα αναλάμβανε τότε η Ρόδος να φιλοξενήσει μια τέτοια σπουδαία συνάντηση των τότε ηγετών της Ευρώπης. Τα προβλήματα βέβαια που έμπαιναν δεν ήσαν λίγα για τον φιλοξενούντα τότε Δήμο της Ρόδου, αλλά είχαμε αποκτήσει ήδη μια εμπειρία από κάποιες δικές μας πρωτοβουλίες σε επίπεδο εκδηλώσεων σε διάφορα νησιά. Και αναφέρομαι κυρίως στην ανακήρυξη της Χάλκης σε νησί Ειρήνης και Φιλίας που είχε προηγηθεί και που μας είχε δώσει τη δυνατότητα να βλέπουμε από κοντά τέτοιους οργανώσεις που θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται στον τόπο μας, με την φιλοξενία βέβαια υψηλών προσώπων, υπουργών, υφυπουργών, γενικών γραμματέων κτλ. Της δικής μας της κυβέρνησης. Ήμασταν δηλαδή λίγο πολύ προετοιμασμένοι και βέβαια έμπαινε ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Εδώ δεν επρόκειτο για εσωτερική υπόθεση της Ελλάδας, ήταν ευρωπαϊκό πια θέμα η διάσκεψη κορυφής των 12. Είχε ξεκινήσει εντωμεταξύ η αναπαλαίωση και η επισκευή του ξενοδοχείου των Ρόδων, μοναδικός χώρος ο οποίος είχε επιλεγεί τότε, αλλά έπρεπε και εκεί να πέσει το lifting και υποχρεωθήκαμε να ντύσουμε εσωτερικά όλο το Ρόδο με ειδικό ντύσιμο, με ειδικές μεμβράνες και ειδικά πάνελ, για να κρύψουμε ότι από πίσω ήταν ασουβάτιστα και ήταν καθαρωμένα για να φτιαχτεί. Πέστε μου κάτι, τότε το Ρόδο είχε περάσει στα χέρια του Δήμου ή το διοδικούσατε? Όχι, το είχαμε. Είχε περάσει στα χέρια του Δήμου. Στα χέρια.
Επομένως... Εδώ έχουμε λοιπόν Ζακ Ντελόρ. Βλέπουμε και τα πλάνα. Εγώ εξηγώ και τα πλάνα τα οποία έρχονται, γιατί έρχονται αργούν και τα αεροπλάνα, κύριε Καραγιάννη. Λοιπόν, έχουμε Ζακ Ντελόρ εδώ πέρα να κατεβαίνει. Δηλαδή, είδατε και τον Ντελόρ έτσι πριν από 31 χρόνια. Τότε πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίω. Με πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τότε τον Χένρι Πλαμπ. Τον Λόρδο Χένρι Πλαμπ, ο οποίο μάλιστα είναι εν ζωή, γιατί έκανα και μία αναζήτηση να δω ποιοι είναι εν ζωή δηλαδή, και είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι ζουν από εκείνη την εποχή. Έχουν ουσιαστικά κλείσει τα 90 χρόνια ο Ντιμάς. Εδώ είναι ο Γκοζάλες, ο πρωθυπουργό τότε τη Ισπανία. Έτσι και σας διέκοψα να κάνω μία αναφορά στο ότι είχε να κάνει με τα ονόματα για να καταλάβει ο κόσμος. Ο Φελίπε Γκονζάλες, ο Ουίλφρε Μαρτένς, ο πρωθυπουργός του Βελγίου, ο Ντεσίλβα της Πορτογαλίας, Ζακ Ντελόρ, Τσάρλς Χοχή, ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Ζακ Σαντέρ, τότε πρωθυπουργός του Λοξεμβούργου, αργότερα βέβαια μετά αντικαταστάτης του Ντελόρ, Φρανσουά Μιτεράν, έτσι, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Ανδρέας Παπανδρέου, Μάργαρετ Θάτσερ, ο Πολ Σλιότερ, ο πρωθυπουργός της Δανίας, ο Τσιριάκο Ντεμίτα, τότε πρωθυπουργός της Ιταλίας, Χέλμουτ Κόλ, ο τότε καγκελάριος, ο Γερμανός, ο μόνος που απέμεινε, μάλλον η μόνη που απέμεινε ισχυρή στην Ευρώπη, φαίνεται ότι είναι μόνο η αντί Θάτσερ έχουμε Μέρκελ. Έτσι. Και σημαντικοί υπουργοί εξωτερικών, δηλαδή τρομερές προσωπικότητες. Ο Ρολάν Ντιμά ήταν ο Γάλλος υπουργός εξωτερικών. Επίσης ο περίφημος ο Hans Dietrich Genscher από την Γερμανία. Κάρολος Παπούλιας, Τζούλιο Αντρεώτη, τότε υπουργός εξωτερικών στη Ρόδο. Μετέπειτα δύο φορές, τρεις φορές πρωθυπουργός της Ιταλίας. Ο Γένσεν ο Δανός, και αυτό σημαντική προσωπικότητα. Και ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος, σερ μάλιστα από την Βασίλισσα, ο σερ Τζόφρι Χάουι, ο Βρετανός, έτσι, και πολύ μεγάλες σημαντικές προσωπικότητες. Και τρέχατε λοιπόν, κύριε Καραγιάννη, επανέρχομαι γιατί βλέπω και τα πλάνα, έχουν ενδιαφέρον. Τρέχατε λοιπόν να φτιάξετε Τι να πρώτο φτιάξετε. Είχαμε ξεκινήσει την επισκευή και ανακαίνιση του ξενοδοχείου του Ρόδων, αλλά δεν ήταν βέβαια έτοιμο για να φιλοξενήσει ανθρώπους μέσα. Το προορίζαμε για κέντρο τύπου, αλλά πάλι δεν ήταν έτοιμο και έπρεπε να το επενδύσουμε με πάνελ τα οποία στήσαμε και το καλύψαμε όλο εσωτερικά με πάνελ για να μην φαίνεται η από πίσω άσχημη πλευρά ή ξεσουβάτιστη του ξενοδοχείου. Είχατε κάνει παρεμβάσεις, δηλαδή είχατε διαμορφώσει τους χώρους. Φαντάζομαι ότι αυτές ήταν πολύ μεγάλες αίθουσες. Ήρθε εντελώς ξαφνικά όμως η επιλογή της Ρόδου να φιλοξενήσει αυτή τη διάσκεψη κόλλησης των 12. Είχε αποφασιστεί το 1987. Θάτσερ εδώ πέρα όταν κατεβαίνει το αεροπλάνο. Είχε αποφασιστεί το 1987. Έμενε περίπου ένας χρόνος για να ετοιμαστούν όλα αυτά. Γιατί εκτός από τις σοβαρές παρεμβάσεις αυτές που περιγράφει ο Δήμαρχος των Ρόδων, έγιναν σοβαρότερες παρεμβάσεις και στο Μέγαρο των Υποτών. Στο παλιά του Μεγάλου Μαγίστου. Γιατί εκεί έπρεπε να γίνει η διάσκεψη, δηλαδή οι συζητήσεις των αρχηγών γινόταν εκεί. Και παράλληλα οι δημοσιογράφοι και όλοι οι άλλοι έπρεπε να φιλοξενηθούν στο ξενοδοχείο των Ρόδων για φαγητό και τέτοια πράγματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα συνεργεία του Δήμου δούλευαν 24 ώρες το 24ωρο για να φέρουμε εις πέρας όλη αυτή την ιστορία και να δημιουργήσουμε ένα σκηνικό ουσιαστικά μέσα στο οποίο θα μπορούσε να κινηθεί κανένας άνετα και πολιτισμένα ανάλογα και με την περίσταση που είχε διαμορφωθεί τότε. Ναι. Τώρα, θα δούμε και πλάνα, παρακαλώ τρέξτε, όταν οι ηγέτες φτάνουν στο παλιά του Μεγάλου Μαγίστου, για το οποίο κάνει μια αναφορά ο Καραγιάννης, να πω και εγώ κάτι το οποίο θυμάμαι, έτσι, διότι πέρα από την διάσκεψη του 88, το παλιά του Μεγάλου Μαγίστρου, η αίθουσα η οποία ουσιαστικά φιλοξένησε τους 12, ήταν η αίθουσα που κάποια χρόνια αργότερα ο Σάββας ο Καραγιάννης, τότε νομάρχης, πραγματοποιεί μια πολύ μεγάλη σύσκεψη για τα πυρηνικά, τα οποία είναι επίκαιρα, κυρίες και κύριοι, θα τα ξαναβούν μπροστά μας δηλαδή, με τα παζάρια Ερντογάν, Πούτιν πλέον για το ακούγιο. Πολλά χρόνια αντιδράσεων, πέρασαν τα χρόνια, το ξεχάσαμε εμείς, όμως ο Πούτιν και ο Ερντογάν το συνεχίζουν. Και όσον ούπο, στείνεται και το ακούγιο. Μετά έκλεισε αυτή η αίθουσα και άνοιξε μετά από 30 χρόνια στην πρεσινή, το λέω επί διακυβέρνησης
επιδημοτικής αρχής Χατζηδιάκου για να γίνει η έκθεση του Ίκαρου. Μάλιστα. Δηλαδή ήταν 30 χρόνια και διάσκεψη βέβαια έτσι σε ένα χώρο. Ναι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε να φτάνουν Φρανσουά Μιτεράν, δημοσιογράφοι, κόσμος και Κοσμάκης στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Επιτρέπεται για πρώτη φορά να περάσουν αυτοκίνητα μέσα. Έτσι. Και είναι όλοι αυτοί οι ηγέτες οι οποίοι έρχονται. Και στο παλάτι τι έγινε, καθηγητή, υπήρχε και ένα θέμα με τα κονδύλια. Δηλαδή εδώ πέσαν πολλά χρήματα για να γίνει η αποκατάσταση όλων αυτών των μνημείων χτιρίων. Τα κονδύλια ήταν σημαντικά, εξασφαλίστηκαν βέβαια από το προϋπολογισμό του έτους του 1988. Είχε γίνει η προετοιμασία από τον προηγούμενο χρόνο, από το 1987. Και δεν νομίζω ότι υπήρξε θέμα επαρκούς χρηματοδότησης των υποδομών που έπρεπε να διαμορφωθούν. Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι να τονίσει κανείς. Σας διακόπτω γιατί βλέπουμε και πλάνα να εξηγήσω και στον κόσμο ότι βλέπετε δύο όψεις, διότι από τη μία οι κάμερες κουμπώνουν πολύ καλά, διότι υπάρχει το σκοτάδι, από την άλλη όταν υπάρχει η αντιλιά πέφτουν και αλλάζει η εικόνα της κάμερας. Να βλέπετε, είναι η περίφημη αίθουσα, έτσι, αίθουσα που γεμάτο διαμορφωμένη, γύρω-γύρω οι μεταφραστές. Προέδρους και πρωθυπουργούς. Ναι. Αν θυμάμαι μόνο καλά από το χρόνο που έχω καταγράψει, για 15 ολόκληρα λεπτά, 17 λεπτά, παίρναν οι δημοσιογράφοι κάμερα τα πλάνα που θέλουν, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι ήταν εντυπωσιακή και μάλιστα είχε ευνοϊκότατα σχόλια σε όλη την Ευρώπη, γιατί η υποδομή του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου ήταν μοναδική. Μην ξεχνάτε, ήταν μοναδική. Βεβαίως. Και βεβαίως επάξια τιμήθηκε η Ρόδος και δικαίως τιμήθηκε η Ρόδος με την εύστοχη επιλογή της για να συνοξενήσει τη Σύνοδο Κορυφής. Ναι. Αλλά όπως είπα, ταυτίστηκε με αυτήν τη Σύνοδο και η πολιτική επιλογή, η πρώτη πολιτική επιλογή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάγκη να χαραχθούν κάποιες ειδικότερες νησιωτικές πολιτικές. Ναι. Και αυτό αξίζει κανείς να το τονίσει, γιατί για να φτάσουμε στην επιλογή αυτή έγινε μια ολόκληρη προπαρασκευή που ήταν στα χέρια του προεδρεύοντος τότε πρωθυπουργού της Ελλάδας, του Ανδρέα του Παπανδρέου, που έκανε και τη σχετική εισήγηση σε εκείνη τη Σύνοδο Κορυφής. Να, τώρα, πριν να δώσουμε το πλαίσιο, εγώ να σας πω, κατέβασα και τα κείμενα εκείνη την εποχή. Δηλαδή, εννοώ ότι έκανα καλό ρεπορτάζ. Είχαμε λοιπόν αυτό που λέει ο κύριος Σφυρίου, νησιωτικές πολιτικές, δηλαδή βάση της νησιωτικότητας. Ένα πολύ μεγάλο θέμα αναφέρθηκε και από τον Γιώργο τον Ζαχαριάτη, είχε να κάνει με την εξέλιξη του οπτικοακουστικού τομέα της Ευρώπης, δηλαδή της βιομηχανίας της Ευρώπης, που αφορούσε κινηματογράφο, τηλεόραση και εξέλιξη των μέσων. Επίσης μπήκαν θέματα που είχαν να κάνουν με την ενιαία ευρωπαϊκή πράξη, κοινωνική διάσταση, συνοδευτικές πολιτικές, περιβάλλον, υποδομές, μεταφορές, κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα και παράλληλα ξεκίνησε και μία διαδικασία προεργασιών για τη μελλοντική ανάπτυξη ΕΟΚ. Δηλαδή μετά από τους 12 ξεκινήσαμε σε μία διαδικασία εναρμόσεις χωρών που έμπαιναν σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση που μεταξελίχθηκε, και ένα σημαντικό πέρα των άλλων ήταν ότι σε εκείνη την Σύνοδο έγινε και μία ιδιαίτερη αναφορά, από ό,τι φαίνεται από τα κείμενα υπάρχουν και οι μαρτυρίες. Έχω διαβάσει κάποια κομμάτια της Θάτσερ που λέει, και θα πάμε στη Λωδιακή Επαυλή, ότι συζητήσαμε και για παρεμβάσεις που αφορούσαν την Κύπρο, το Λίβανο και τη Μέση Ανατολή, όπως επίσης κάποια ζητήματα που είχε η Άραβο-Ισραηλινή σύγκρουση στο πλαίσιο του δείπνου, στην Λωδιακή Επαυλή, για την οποία, κύριε Καραγιάννη, μου το έχετε ξαναπεί στο παρελθόν, αναγκαστήκατε να τρέχετε, να την κυρία, να φτιάξετε τουαλέτα στη Θάτσερ. Αυτό πώς είναι, ξέρετε, από τα παράδοξα, αλλά είναι ένα θέμα. Ήξερα ότι το βράδυ θα έτρωγαν εκεί οι αρχηγοί όλοι, στην Επαυλή. Και είχε επιλεγεί από αυτούς, γιατί ήταν σε κλειστό χώρο, θα μπορούσε να περιοριστεί ο αριθμός των δημοσιογράφων ή να απαγορευτεί εντελώς, γιατί ήταν πολύ μικρός ο χώρος. Και όταν ανέβηκα πάνω έπρεπε να δω το χώρο αν βόλευε ή αν είχε κάποιες ελλείψεις να δω. Μπαίνω λοιπόν στις τουαλέτες του ορόφου που θα έτρωγαν οι 12 και διαπιστώνω ότι δεν υπήρχε γυναικεία τουαλέτα. Και λέω, αμάν, τι γίνεται τώρα εδώ. Παίρνω το φίλο μου τον Βασίλη τον Καβάσιλα, του λέω, Βασίλη, σε θέλω επιγόντως Ελλαδό. Κοιτάξτε και την κάμερα απέναντί σας και δυο, για να βλέπουμε τους τηλεθεατές, έτσι. Ναι.
Έρχεται ο Βασίλης, λέει: τι συμβαίνει, Δήμαρχε? Λέω: κοίτα να δεις, εδώ θα φάνει 12, ανάμεσα σε αυτούς είναι και η Θάτσερ. Μπες όμως να δεις, δεν έχουμε γυναικεία τουαλέτα, τι θα κάνουμε? Ω, λέει, εδώ θέλει να φέρουμε μάρμαρα και να φτιάξουμε όμοια με αυτά που υπάρχουν, κάτι παρόμοιο που να είναι μια γυναικεία. Λέει, θα το κάνουμε. Τι θα το κάνουμε? Το βράδυ θα έχουμε. Λέει, πρέπει να πάω τώρα πάνω στο εργαστήριο, να κόψω τα μάρμαρα, να τα φέρω. Βασίλη, κάνε ό,τι μπορείς, γιατί καταλαβαίνεις ότι αν χρειαστεί το βράδυ να χρησιμοποιηθεί από γυναίκα. Ναι, και ποια γυναίκα, έτσι. Και ποια γυναίκα, καταλαβαίνεις τι πρόβλημα θα έχουν. Ναι. Λέει, μην ανησυχείς. Mm-hmm. Λέω, εγώ σε περιμένω εδώ να έρθεις να φέρεις τα μάρμαρα που χρειάζεται. Πράγματι έφυγε ο Βασίλης. Μετά από 2-3 ώρες ήρθαν τα μάρμαρα με 1-2 τεχνίτες που έφερε και μέχρι το βράδυ είχε τακτοποιηθεί και αυτό το εκρεμές πρόβλημα, το οποίο αν δεν λυνόταν πιθανότατα να μας δημιουργούσε πρόβλημα. Mm-hmm. να ρωτήσω λίγο για το πλαίσιο εκείνης εποχής. Δηλαδή, εννοώ ότι υπήρχε μία πολιτική διαμάχη, επαναλαμβάνω, φαίνεται και από τα κείμενα, κύριε Σφυρίου, μία έντονη έτσι, σχέση μεταξύ Θάτσερ και Παπανδρέου. Θυμίζω ότι το πλαίσιο εκείνο ήταν μετά από το Χέρφιλ, όταν η Θάτσερ αντιδρά και στο πρωτόκολλο. Αρνείται να αποδεχθεί την Δήμητρα Παπανδρέου. Τότε είχε μια προσωπική ερωτική σχέση με τον Ανδρέα. Γιατί αργότερα διάβασα και επιστολές προς τον Ανδρέα από την αυτοβιογραφία της Θάτσερ να υπάρχει αναφορά και για την Ρόδο και κυρίως αυτά τα οποία συνέβαιναν στο παρασκήνιο εκείνης της περίοδου και μάλιστα είχα τη δυνατότητα να ρωτήσω και την ίδια τη Δήμητρα. Τι είχε γίνει εκείνη την περίοδο και πώς την αντιμετώπισε ο Ανδρέας και πώς κρυβόταν, απέφευγε να δουν τη Θάτσερ κτλ. Εγώ στο πολιτικό επίπεδο μόνο μπορώ να απαντήσω, για αυτά δεν έχω να πω τίποτα. Αλλά στο πολιτικό επίπεδο ξέρω ότι η Θάτσερ αναγνώρισε την επιμονή και τη μεθοδικότητα του Ανδρέα Παπανδρέου και είχε δηλώσει το γνωστό πως μπορεί να πολιτικά να διαφωνεί μαζί του, αλλά το αναγνωρίζει ότι πάντα κάτι κατόρθωνε να κερδίσει υπέρ της χώρας του. Και αυτή η αναγνώριση από την Θάτσερ, η οποία είχε αυτή την αντιπαλότητα, είναι ιδιαίτερα σημαντική και τιμά τον Ανδρέα Παπανδρέου ως πρωθυπουργό της χώρας μας. Ναι, νομίζω ότι στον θάνατο της Θάτσερ είχαν ουσιαστικά έτσι παρουσιαστεί πάρα πολλά στοιχεία και από την διάσκεψη της Ρόδου και από την σχέση που είχε με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι. Ναι. Αλλά είχαμε παράλληλα και μία υπόθεση η οποία εξελιζόταν. Γιατί, δηλαδή, ο Παπανδρέου πρόσεχε πάρα πολύ, πρόσεχε αυτά τα ζητήματα. Να σας είχε πω, βάλει όρους στην Δήμητρα. Συμμετέχοντας σε άλλη χώρα, βέβαια, σε σύνοδο κορυφής, είναι αλήθεια ότι έπαιξε έναν ρόλο καθοριστικό και μάλιστα με έναν επίμονο τρόπο για να πείσει και να περάσει θέσεις υπέρ της Ελλάδας, που έφτασε μέχρι του σημείου να αποχωρήσει, να βγει δηλαδή από την αίθουσα συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αυτό που λέμε σύνοδος κορυφής. Και τότε επιτεύχθηκε η απόφαση για τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Ναι, αυτό ήταν και η αφορμή που έδωσε την ευκαιρία, μάλλον η αφορμή που βρήκε η Θάτσερ για να πει τη γνωστή φράση που ανέφερα προηγουμένως. Αλλά πρέπει να σημειώσω με την ευκαιρία που κάνουμε αυτή τη συζήτηση και σήμερα το εξής. Ότι για τις νησιωτικές πολιτικές, από το 1986, τότε εγώ είχα την τιμή να είμαι Υπουργός Αιγαίου. Βεβαίως. Υπουργός Αιγαίου το 1986. Σε συνεργασία που είχαμε με τον αρμόδιο για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Υπουργό των Εξωτερικών, που ήταν ο Πάγκαλος εκείνη την εποχή, είχαμε επεξεργαστεί με τη βοήθεια κάποιων εντεταλμένων συμβούλων μας κάποια κείμενα τα οποία απευθύναμε τότε στην Κομισιόν, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη θέσπιση των νησιωτικών πολιτικών. Η αλήθεια είναι ότι από η γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δεν τα προώθησε εγκαίρως αυτά. Ναι. Όταν όμως τέθηκαν υπόψη του Ανδρέα Παπανδρέου,
πριν από τη Σύνοδο Κορυφής, αρκετό καιρό πριν από τη Σύνοδο Κορυφής, και τα ενστερνίστηκε και τα εισηγήθηκε και πέτυχε να ενταχθεί, να ενσωματωθεί στα συμπεράσματα του Συμβουλίου η γνωστή απόφαση για τις νησιωτικές πολιτικές. Άστε. Λοιπόν, θα βάλουμε μια ατελή, θα πάμε σε διαφημίσεις. Βάζω τρία στοιχεία πάνω στο τραπέζι. Τότε το εστερνίστηκε ο Παπανδρέου, τότε το εστερνίστηκαν οι Ευρωπαίοι. Τώρα φτάσαμε σε μια αναθεωρητική βουλή όπου υπάρχει ζήτημα με τις νησιωτικές πολιτικές. Και επίσης, καλά το λέτε κυρία Σφυρίου, και εσείς ως υπουργός το βάζατε στο τραπέζι. Και εγώ θυμάμαι και έχουμε βιώσει πολλά και με τον κύριο Σαββακαραγιάννη. Έκανα χρόνια ρεπορτάζ το τι γινόταν και από το Υπουργείο Υγείας και επί παρουσίας του Σταύρου του Μπένου και άλλων πολλών. Ναι, και επίσης, πόσο λείπουν τώρα αυτοί οι στιβαροί ηγέτες από την Ευρώπη, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν βήματα και για τις νησιωτικές πολιτικές. Και για το θέμα της μετανάστευσης και για το θέμα των πολιτικών και για το θέμα της διεύρυνσης και τόσα ζητήματα που είχαν τότε οι ίδιοι χειριστεί. Λοιπόν, σε διαφημίσεις επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για να δούμε και άλλο ρεπορτάζ από εκείνη την περίοδο.